Λαβένα Εράτα. Λαβένα Εράτα. Έχει ένα σπουδαίο κομμάτι εμψυχολικού, προσφαιριστές και παράδοση. Αυτό το κομμάτι θα το πλησιάσετε, θα το προσεγγίσετε. Είναι ένα ενδιαφέρον σημείο, το οποίο η διοίκησή σας θα πρέπει να βρει τρόπο σε κοινωνία. Είναι κεβελιώτες, είναι παιδιά τα οποία αξίζουν. Πρέπει να στελεχώσουν για αυτή την προσπάθεια. Έχουμε ενημερωθεί για την ομάδα των αεράτων τρεβενών, αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν είμαι σε θέση να σας πω αν θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να πάρουμε κάποιους παίκτες από τη συγκεκριμένη ομάδα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες όταν για να κινηθείς να πάρεις παίκτες από κάποια ομάδα. Εμείς θα κάνουμε κάποια προσπάθεια να μάθουμε κάποια πράγματα για την ομάδα και τη διάθεσή της. Και φυσικά, για να είμαι και ειλικρινής, δεν ξέρω, θεωρητικά και εγώ ξέρω ότι έχει κάποιους καλούς παίκτες, όπως λέτε, έτσι, και κάποια στελέχη. Όλα αυτά πρέπει να είμαστε σίγουροι, δηλαδή, για αυτούς που θα έρχονται στον πυρσό, ότι αξίζουν 100% και μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα να κάνει το βήμα παραπάνω. Τι άλλο να σας πω τώρα. Σας λέω, δεν είναι κάτι που είναι... Εμείς θα κάνουμε ένα σκάουτινγκ να ψάξουμε όσο μπορούμε περισσότερο τα πάντα. Χρειαζόμαστε σίγουρα καλούς παίκτες για τον Πυρσό, γιατί δεν ξέρουμε καν ούτε το υλικό του Πυρσού, έτσι. Εκτές πήγανε 14 παιδιά στην πρώτη προπόνηση της ομάδας. Γιατί ίσως να μην χρειαστεί, και λίγο το πέντε. Να, μην χρειαστεί να ψάξετε παίκτες από δανεικούς από άλλους λόγους. Τα παιδιά υπάρχουν. Η ενίσχυση χρειάζεται. Σίγουρα, αλλά και εμείς σαν πρώτο πλάνο έχουμε να κινηθούμε με κάποια σωματεία που έχουμε φιλικές σχέσεις και έχουμε κάποια πρόσβαση. Από εκεί και πέρα, σας λέω, είμαστε πολύ λίγες μέρες στον Πυρσό, ελάχιστες στην πραγματικότητα και δεν έχουμε προλάβει, δηλαδή όλα αυτά απαιτούν χρόνο γιατί είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα, όπως γνωρίζετε, έτσι. Δεν έχουμε προλάβει δηλαδή τώρα. Ξέρουμε για τα αεράτα, μας έχουν προσεγγίσει, μας έχουν πει, αλλά δεν έχουμε κάνει ακόμα κάποια κίνηση. Αυτό που θέλουμε να δώσουμε πολύ βάση είναι ότι είναι βήμα-βήμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε δύο βήματα μπροστά και τρία πίσω. Πρέπει να πηγαίνουμε σταθερά, γιατί τα θέματα είναι πάρα πολλά και αν δεν βάλουμε να κάνουμε στραβέλη, το μόνο που θα κάνουμε είναι να χάσουμε το χαρτί της τράπουλας. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε προγραμματικά, μπορείτε να βάλετε. Γιατί υπάρχει ο κόσμος εδώ πέρα ο οποίος θα βάλει, υπόψη. Εντάξει, σαν επενδυτέ αφήνω. Δηλαδή κάποιοι περισσότερο θα βασιστείτε στο φύλαθρο κοινό, ο οποίος θα βοηθήσει οικονομικά όσο μπορεί. Ώστε κανένα δύο μέρες που και να μην βασιστούν. Να μην έχουμε πάλι εγώ λάθος. Αν λέτε για προϋπολογισμό, έτσι, με απλά μαθηματικά, όπως τα έχουμε κάνει εμείς που μπορεί να είναι και λάθος, υπολογίζουμε ότι οι ανάγκες της ομάδας είναι γύρω στις 80.000. Για να κάνεις πρωταθλητισμό, 80.000 είναι λίγο δύσκολο. Αν θέλουμε να κάνει πρωταθλητισμό, θα έρθει και ο κόσμος. Αυτό μετράμε, έτσι είναι ακριβώς. Αν δει ο κόσμος, αν έρθει το καλή ομάδα, θα έρθει. Σας είπα, δεν ήρθαμε εδώ πέρα ούτε με κανένα μαγικό ραντάκι, ούτε σας είπα ότι είπαμε αμέσως να κάνουμε πρωταθλητισμό. Εμείς πρέπει πρώτα να μάθουμε την ομάδα, να μάθουμε την κοινωνία, να μάθουμε τα πάντα εδώ πέρα, έτσι. Εμείς εδώ πρέπει, σας είπα, ότι πρωταρχικός στόχος η ομάδα είναι να δημιουργήσουμε ένα καλό σύλλογο, ένα καλό σύνολο το οποίο θα βλέπουμε όλοι ότι ματώνουμε στο γήπεδο. Και από εκεί και πέρα, έστω και από τα Χριστούγεννα, θα κάνουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις η ομάδα να βελτιωθεί και μέσα στην χρονιά. Δεν σας είπαμε ότι πάμε για πρωταθλητισμό. Εντάξει, να μείνει η ομάδα. Και ούτε μπορούμε. Η ομάδα μπορεί να χρειάζεται 11 παίκτες. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, για αυτή την κατηγορία, υπάρχει κάποιος άνθρωπος στην Ελλάδα που θα μπορεί να έρθει να πάρει μια 11 για να κάνει πρωταθλητισμό σε ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δύσκολο. Ίσως το πιο δύσκολο και από τη Β. Βασίλη. Βασίλη. Καλησπέρα. Και εμένα, δύο φορές που μιλήσαμε μαζί, συναντηθήκαμε. Μ' αρέσει αυτό που ακούω. Αλλά είμαι στεναχωρημένος πάρα πολύ γιατί φεύγω σε δύο μέρες και δεν θα είμαι εδώ να βοηθήσω. Ψυχολογικά και όχι μόνο την ομάδα, αλλά θα είναι πίσω την ομάδα. Θα ήθελα να βοηθήσω, θα ήθελα πολύ
Μ' αρέσει αυτό που βλέπω εγώ. Ακόμα και από εκεί πέρα που θα είσαι, μπορείς να βοηθήσεις και το ξέρεις. Κύριε, δεν διαφέρουμε σε κάτι από εσάς. Είμαστε όλοι το ίδιο. Προσπαθούμε ο καθένας για αυτό που έχει βάλει στόχο. Ο καθένας από εσάς έχει μια οικογένεια και έχει κάποιο στόχο. Και εμείς μπαίνουμε στην οικογένειά σας, αγαπημένα, με ένα στόχο. Το πίσω. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα σας. Στην παράδειγμα. Καλή επιτυχία. Αυτό θέλουμε και εμείς και την άποψή σας και τη γνώση σας και τα πάντα. Δηλαδή, κάθε τι είναι χρήσιμο για μας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε αποκομμένοι από εσάς, γιατί εσείς είστε τα Γραβιανά, εσείς είστε η ψυχή της ομάδας. Είστε πολύ χρήσιμοι, αυτό δηλαδή. Αυτό θα γίνει να έχετε αυτιά και που για να τα πούμε και να τα συλλαμβάνετε. Κοιτάξτε να δείτε, και αυτό, και αυτό που κάναμε εμείς και ήδη που έχουμε βάλει κάποια λεφτά χωρί τον αέρα, τα βάλαμε γνώση μας ότι μπορούμε να τα χάσουμε κιόλας, έτσι, δεν το συζητάμε. Αν δεν ακούσουμε εσάς, εμείς δεν ήρθαμε εδώ πέρα ούτε γνώστε του κρυσού μας, ούτε τίποτα, ούτε πουλάμε κρυσό. Θα γίνουμε κρυσό με την πορεία, έτσι. Δεν ήρθαν τα παιδιά εδώ και είναι φανατικοί οπαδοί του κρυσού, αλλά σε 20 μέρες αγαπήσαν τον τόπο και την ομάδα. Σας ευχαριστούμε για αυτό το πράγμα και να εμείς ευχαριστούμε. Θα βοηθήσουμε. Εγώ θα ήθελα να κλείσω με αυτό. Να το μένει κάτι πολύ. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Γιατί γνωρίζω ότι ήρθατε σε επαφή με όσους μπορέσατε από τους εκπροσώπους των φορέων της πόλης της κοινωνίας. Ποια γεύση σας άφησε αυτή την επαφή. Αν υπάρχει δηλαδή στο πίσω μέρος του μυαλού σας μια διάθεση να συνεργάσετε και πιο ενεργά μαζί του για το καλό της ομάδας. Αυτό. Με τους φορείς, ποια επαφή είχαν. Κοιτάξτε, κάθε βοήθεια, από όποια μορφή δηλαδή, εξουσίας και αν έρχεται, είναι καλοπροαίρετη. Εμείς δεν έχουμε εδώ ούτε κομματική κατεύθυνση ούτε τίποτα. Είμαστε τελείως αυτόνομοι. Τι να σας πω τώρα. Όποιος δηλαδή θέλει να βοηθήσει, έρχεται να βοηθήσει τον Πυρσό. Δεν θα βοηθήσει ούτε εμένα, ούτε. Αν επιμέρους, θέλω να πω, η σχέση ήταν η σχέση. Εγώ προσωπικά μια συνάντηση είχα μόνο με τον Δήμαρχο από τις τοπικές αρχές. Και δεν έχω δηλαδή, ήταν μια τυπικότατη κουβέντα λίγων λεπτών. Επειδή είμαι γνώστης των πωλήσεων και έχω δουλέψει αρκετά χρόνια, υπάρχει μια φράση που λέγα, team play. Παίζεις ομαδικά. Μια ομάδα ποδοσφαίρου λέει την ομάδα γιατί συνεργάζονται όλοι για να πετύχουν το στόχο ίσως τον goal. Εμείς είμαστε μια ομάδα, δεν είμαστε μεγάλη ομάδα, είμαστε μικροί. Οι 11 παίχτες όμως που είναι ενεργητικοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο έχουν μια βοήθεια. Είτε ψυχολογική είτε οικονομική. Εμείς με τη δική μας ομάδα που δημιουργούμε με την τοπική κοινωνία του Περσού, τοπική κοινωνία του Περσού και μετά από το Γραβιανό, πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσουμε μια πολύ καλή ομάδα για να βοηθήσουμε την ομάδα του Περσού. Και ήδη και για να είστε εκεί κάπως εσείς, έχουν κινητοποιηθεί αρκετοί άνθρωποι από την Αθήνα που είναι και σε κάποια κέντρα εξουσίας, όπως η ΕΠΟ και σε άλλα. Να κλείσει κάτι θέλατε να πείτε. Ναι, εγώ θα ήθελα να κλείσω με αυτό. Ο Θεός του χρόνου είναι ένας. Παρελθόν, παρόν και μέλλον. Δεν έχουμε να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ όλους. Όλοι θα κριθούμε.